Αυτές τις μέρες προβάλλεται η ταινία του Γιάννη του Οικονομίδη, Το Μικρό Ψάρι, στην οποία εσύ είσαι ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Παίζεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρώτη θα έλεγα για μια ταινία film noir, έτσι για να συνεννοούμαστε. Λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την υπόθεση της ταινίας, να μας πεις λίγα λόγια δηλαδή για το story της ταινίας, χωρίς βέβαια να μας αποκαλύψεις τις λεπτομέρειες που ο κόσμος θα πάει να τις δει στον κινηματογράφο. Η ιστορία είναι ενός ανθρώπου του στράτου, ο οποίος έχει βγει από κάποια στιγμή, έχει βγει από τη φυλακή, είχε κάνει φυλακή για ένα πράγμα το οποίο είχε συμβεί στο παρελθόν. Αρκετά χρόνια είχε κάνει μέσα. Αυτή τη στιγμή τον βρίσκουμε έξω, η ταινία αρχίζει από εκεί, και τον βρίσκουμε εν δράση. Η δράση του ποια είναι ότι αναλαμβάνει αυτό που λέμε συμβόλαια θανάτου, εν πάση περιπτώσει είναι ένας εκτελεστής, κατ' εντολή, και ταυτόχρονα, παράλληλα, δουλεύει και τις νύχτες σε ένα εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων ζύμης, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει κουλουράκια και ψωμιά κτλ. Σκοπός του όμως είναι ένας, και εκεί που επικεντρώνει την προσοχή του είναι στο να κατορθώσει με κάποιους άλλους να βγάλουν από τη φυλακή έναν άνθρωπο που τον λένε Λεωνίδα και ο οποίος κατά έναν τρόπο είναι ο πατέρας του σε ένα συμβολικό επίπεδο. Τον είχε δε στο παρελθόν σε κάποια στιγμή που τα πράγματα ήταν λίγο ζόρικα μέσα στη φυλακή, τον είχε σώσει το στράτο από κάτι δύσκολο, εν πάση περιπτώσει. Εκεί που απειλήθηκε η ζωή του μέσα στη φυλακή του στράτου, αυτός ο Λεωνίδας κατόρθωσε να το σώσει. Ο στράτος λοιπόν, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θυμάται αυτά που χρωστάει, έχει αποφασίσει ότι πρέπει να ξεπληρώσει αυτό το χρέος. Και σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους αυτούς που σου λέω, έχουν αποφασίσει να φτιάξουν τις συνθήκες και να βρουν τον τρόπο ώστε ο Λεωνίδας να βγει, να δραπετεύσει ουσιαστικά από τη φυλακή. Εκεί λοιπόν δίνει όλη του την προσοχή, όλα τα χρήματα που κερδίζει, ας πούμε, από αυτά που κερδίζει από τις δουλειές που κάνει, όχι φυσικά τόσο πολύ από αυτά που κερδίζει από τα ψωμιά, από το ψωμάδικο, αλλά από αυτά που κάνει στις εκτελέσεις, συμβόλαια θανάτου. Και συνεργάζεται με τον αδερφό του Λεωνίδα, τον Γιώργο, προς αυτό την κατεύθυνση, με την οικονομική αρρωγή και άλλων ανθρώπων που ανακατεύονται. Αυτός είναι ο στόχος του. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα εξελίσσεται, η ιστορία ανοίγει, αυτός κάνει αυτά που κάνει, η προσπάθειά τους για να ανοίξουν αυτό το μεγάλο τούνελ από που, εν πάση περιπτώσει, μια σύραγγα, ένα ρυφηφί, ας πούμε, πράγμα από που θα βγει ο Λεωνίδας, συνεχίζεται μέχρι που τα πράγματα αρχίζουν και ανατρέπονται το ένα μετά το άλλο, με την έννοια ότι αρχίζουν οι μικρές δυσκολίες, μετά οι μεγαλύτερες δυσκολίες και μετά αδιέξοδο. Αδιέξοδο όχι τόσο από το πώς ακριβώς χειρίζονται την ιστορία της εξόδου του Λεωνίδα, αλλά των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων ανθρώπων που αναμειγνύονται σε αυτό το πράγμα. Στο σημείο εκείνο, ο στράτος φτάνει στο μηδέν και σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο, αυτόν τον δικό του κόσμο, που από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν τον είχε απασχολήσει μέχρι εκείνο το σημείο τόσο πολύ. Με αφορμή όμως έναν εξωτερικό παράγοντα που είναι ένα συγκεκριμένο άτομο, αρχίζει και αυτό το συγκεκριμένο εξωτερικό παράγοντα, αυτό το άτομο, αρχίζει καθρεφτίζεται μέσα του, βρίσκει αυτός τη δική του αφετηρία από την οποία έχει ξοκύλει, έχει φύγει, και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει δράση για να δώσει λύση σε αυτά που απασχολούν τον ίδιο και κατ' επέκταση σε αυτά που απασχολούν και το άλλο άτομο για το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ψάχνει τη λύση. Ουσιαστικά δηλαδή δρομολογεί την πορεία του προς μια κάθαρση, προς μια λύτρωση, ο ίδιος ο στράτος. Αυτή είναι το story, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτός ο ήρωας και η ταινία κινείται, η οποία κινείται μέσα σε αρκετή δράση. Δεν είναι υπαρξιακό, δεν περνάει, ας πούμε, σε μια ψυχολογία συνεχή και τέτοια. Βρίσκεσαι σε μια συνεχή κίνηση και εξέλιξη των πραγμάτων μέσω της δράσης. Εδώ όμως διαβάζω σε συνεντεύξεις που έχεις δώσει και εσύ και ο Οικονομίδης
ότι σκοπός σας δεν είναι απλώς μια γκανγκστερική περιπέτεια, ας πούμε, ή με ένα φιλμ νουάρ καθαρό, αλλά ο σκοπός σας είναι να προτρέψετε τον κόσμο να σηκωθεί από τον καναπέ. Δηλαδή υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης ταινίας, ναι, πέρα από την περιπέτεια. Αυτό το δεύτερο επίπεδο ποιο είναι? Το ζήτημα να προτρέψει τον κόσμο να σηκωθεί από τον καναπέ είχε να κάνει περισσότερο, είναι μια συμπληρωμένη φράση, δηλαδή με κάτι ακόμα, το οποίο λέει να σηκωθεί ο κόσμος από τον καναπέ και να πάει σινεμά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που προέτρεπε, το έχει πει ο Οικονομίδης σε μια συνέντευξη που ήμασταν μαζί φυσικά και κάναμε μια κουβέντα μεταξύ μας, και στόχος της ταινίας Το Μικρό Ψάρι ήταν και παραμένει αυτός, γιατί η ταινία είναι ακόμα στις αίθουσες, ήταν να δει ο κόσμος μία ελληνική ταινία, μία καλοφτιαγμένη ελληνική ταινία, μία καλοφτιαγμένη ελληνική ταινία η οποία έκανε αίσθηση στο εξωτερικό, παίχτηκε ταινία στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, στο επίσημο διαγωνιστικό, και έκανε εντύπωση. Και μία ταινία που έχει όλα τα συστατικά και τα χαρακτηριστικά εκείνα της κινηματογραφικής ταινίας, της αμιγούς κινηματογραφικής ταινίας, μία καθαρή δηλαδή κινηματογραφική ταινία, μέσα σε ένα είδος κινηματογραφικό, γι' αυτό το λέει και ο ίδιος ο Οικονομίδης, η ταινία μου κινείται μέσα στο film noir, είναι μία γκανγκστερική ατμοσφαιρική ταινία, είναι μία προσέγγιση δηλαδή ενός θέματος από ένα συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος. Λέει ο Οικονομίδης ότι πέρα από το ίδιο το σινεμά σαν ποιότητα, σαν γραφή, η ταινία έχει να πει και πράγματα για τη σημερινή Ελλάδα, για την κρίση της, για την κρίση αξιών. Ναι. Για σένα έχει βαρύτητα τέτοια η ταινία? Σίγουρα. Η ταινία, κοίταξα, μία ταινία μπορείς να τη διαβάσεις από πολλές πλευρές. Δηλαδή μπορείς να τη διαβάσεις από την κοινωνική της πλευρά, κοινωνιολογικά, μπορεί να διαβάσει πολιτικά, μπορεί να διαβάσει ψυχαναλυτικά, μπορεί να διαβάσει όπως θες, ιστορικά, δεν έχει σημασία. Έτσι και αυτή η ταινία και αυτοί οι ήρωες κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, μέσα σε μια κοινωνία κινούνται, όπου είναι φόντο κάποια πράγματα. Όταν οι ήρωες δεν κινούνται, ας πούμε, μέσα σε μια λωρίδα χαρτί, ας πούμε, όπως εγώ πίσω μου αυτή τη στιγμή, αλλά γίνονται μέσα σε έναν κόσμο, σίγουρα αυτός ο κόσμος καθρεφτίζει πράγματα, καθρεφτίζει κοινωνικά πράγματα, καθρεφτίζει προβλήματα κτλ. Τα οποία αποτελούν και σημεία αναφοράς σε κάποιου ανθρώπου που θα κάνει την ανάλυση προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβει κάποιος. Εντάξει, ο Οικονομίδης είναι σκηνοθέτης της ταινίας, έχει το δικαίωμα να λέει τέτοια πράγματα, και γιατί έχει ένα σκεφτικό όταν γράφει το σενάριό του ή όταν κάνει τη σκηνοθεσία του. Και κατά έναν τρόπο, αυτό που φυσικά υπάρχει στην ταινία σαν ένα κύριο χαρακτηριστικό του ήρωα, είναι ότι κρατάει το λόγο του. Είναι ότι έχει μια μπέσα. Είναι ότι αυτό που λέει θέλει να το πάει μέχρι τέλος, αυτό που νομίζει ότι χρωστάει θέλει να το πληρώσει, πράγματα τα οποία τον απασχολούν θέλει να τα λύσει. Και θέλει να τα λύσει καθαρά και θέλει να τα λύσει με τον τρόπο που ξέρει να τα λύσει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος της πράξης. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν ήρωα ο οποίος πραγματικά έρχεται ένα σημείο που έλεγαμε και προηγουμένως, ας πούμε, στην ιστορία της ταινίας, εν πάση περιπτώσει, που σηκώνεται από το δικό του καναπέ. Είναι ένας ήρωας που είναι στο δρόμο, εντάξει, ο καναπές είναι λίγο συμβολική, ας πούμε, κατάσταση εδώ, αλλά βλέπει ότι κάποιοι άλλοι περνάνε τις κόκκινες γραμμές. Σε εκείνο το σημείο λέει, όπα, εγώ παίζω μέχρι εδώ. Δηλαδή οι γνώσεις του σωστού και του λάθους, οι γνώσεις του δίκαιου και του άδικου, η γνώση, ας πούμε, του λόγου τιμής φτάνει μέχρι σε ένα, έχει τραβήξει κάποιες γραμμές. Όταν βλέπει λοιπόν ότι οι άλλοι τις καβαλάνε, τις περνάνε και δεν τρέχει και τίποτα, εκεί σηκώνεται από το δικό του συμβολικό καναπέ, δηλαδή κάνει πράξη, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα που τον απασχολεί και εδρά. Ουσιαστικά δηλαδή το σήκω από τον καναπέ σου που λέει ο Οικονομίδης και πάμε σινέμα, είναι σήκω από τον καναπέ και κάνε κάτι. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για το ρόλο σου στην ταινία. Mm-hmm. Διάβαζα σε μια συνέντευξη του Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει σκηνή μέσα στην ταινία, διαβάζω τη συνέντευξή του, που να μην είναι ο Μουρίκης. Είναι ουσιαστικά μια ταινία που θέλω να κάνω για τον Βαγγέλη, διότι που αξίζει, είναι μεγάλο ηθοποιό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει
Πώς έκτισες το ρόλο, ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισες σε ένα τέτοιο ρόλο που πράγματι δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή σου προφανώς. Ναι. Ο ρόλος αυτός στήθηκε σιγά σιγά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή υπήρχαν ζητήματα όταν το σενάριο είχε φτιαχτεί, υπήρχαν ζητήματα τα οποία έπρεπε να διορθωθούν σεναριακά, να πάει όλη η ιστορία δηλαδή λίγο πιο κάτω για να πάει και ο ήρωας. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο χτίζεις, ας πούμε, μπορώ να μιλήσω στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, με τον Οικονομίδη, είναι και το τι απαιτεί ο άλλος από σένα. Δεν είναι ένας γενικός κανόνας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, όταν δουλεύεις δηλαδή, ας πούμε, με τον Οικονομίδη, ο Οικονομίδης απαιτεί από σένα να βρεις τα κομμάτια εκείνα του εαυτού σου, του Βαγγέλη, ο οποίος, ας πούμε, αν ήταν σε μια τέτοια κατάσταση, πώς θα το έκανε το πράγμα. Και εκεί πέρα μπαίνεις, όντως κάνεις βουτιές στον εαυτό σου, στην αλήθεια σου, στα πιστεύω σου, στην αισιοδοξία σου, στην απεσιοδοξία σου, στο πώς θες τα όνειρά σου, στο πώς θες τα πράγματα να γίνουν, τι νομίζεις αυτός ο ήρωας έχει από πίσω που θα μπορούσε να πει γενικότερα σε κάποιους, ας πούμε, και να τους ξυπνήσει κάτι ή οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν αρχίζεις και μπαίνεις από το ήρωα, από το άλφα. Βλέπεις ότι εδώ έχεις να κάνεις με έναν ήρωα που περισσότερα κρύβει παρά φανερώνει. Αυτό τι σου κάνει, σου επιτρέπει να χώνεσαι μέσα από χαραμάδες, ας πούμε, οι οποίες σου επιτρέπουν να χωθείς, οι χαραμάδες οι οποίες αφήνουν οι άλλοι ήρωες οι οποίοι είναι γύρω. Γιατί βλέπεις δεν είναι μόνος του, δεν είναι κλεισμένος μέσα στα δωμάτια που σκέφτεται πράγματα. Είναι τα συμπεράσματά του και την κινησιολογία του και τη δράση του πάντοτε την παίρνει, πηγάζει αυτή η έκφραση, ας πούμε, από το τι ακριβώς γίνεται γύρω. Οπότε είναι ένας ήρωας λίγο χαμελέοντας, λίγο σαλαμάντρα, λίγο μπαίνει από εδώ, παίρνει από αυτό, να ακούει από εδώ, όποιο σημείο είναι να ξέρει να ακούει. Ουσιαστικά, αν είναι ένα σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του ήρωα, θα έλεγα ότι είναι ότι ξέρει να ακούει. Ξέρει να ακούει γιατί έμαθε να ακούει. Έμαθε να ακούει γιατί έκανε 20 χρόνια φυλακή, γι' αυτό έμαθε να ακούει. Δηλαδή, είμαι στη φυλακή, ακούς. Και μαθαίνεις να ακούς, μαθαίνεις να φιλτράρεις δηλαδή από αυτά που ακούς. Δηλαδή, οπότε όλα αυτά αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στον ήρωα. Οπότε ένας ήρωας ο οποίος δεν μιλάει τόσο πολύ αλλά ακούει, φιλτράρονται όλα αυτά από ένα παρελθόν στο οποίο ο ήρωας αυτός έχει ζήσει. Αυτό προσπαθείς σιγά σιγά να φτιάξεις. Από αυτό είναι η εκκίνησή σου. Και αυτό χρησιμοποιείς δηλαδή σαν εφαλτήριο έτσι για να πας παρακάτω και από εκεί και πέρα μπαίνεις. Και όταν μπεις, μπήκες. Δηλαδή, ανοίγεις, είσαι πολύ ανοιχτός και όταν μπεις, μπήκες. Μου είχε εντύπωση στο παίξιμο σου ότι ενώ ο ήρωας κάνει φρικώδεις πράξεις, σκοτώνει, είναι επαγγελματίας δολοφόνος, στη διάρκεια της ταινίας έχεις ένα σχεδόν παιδικό βλέμμα. Αυτό έχει να κάνει με την ερμηνεία των πράξεων και του χαρακτήρα των ηρώων του ήρωα που υποδίεσαι. Έχω την εντύπωση ότι είναι η χρονική. Διάλεξα ένα. Ήταν από τα ζητήματα που με απασχόλησε πολύ πώς αυτός ο ήρωας κοιτάει, ποιο είναι το βλέμμα αυτού του ανθρώπου. Από μία άποψη, μ' αρέσει που το λες έτσι, παιδικό, γιατί πραγματικά αυτό λίγο ήθελα να κερδίσω από αυτόν τον ήρωα. Δηλαδή, επειδή νομίζω ότι η στιγμή που τον συναντάμε στην εξέλιξή του, μέσα στην ιστορία, μέσα στη ζωή του, θα το έλεγα έτσι, είναι ένα σημείο στο οποίο σου λέει, αν εγώ πληρώσω το χρέος μου στον πατέρα, το βάζω μέσα δηλαδή σε εισαγωγικά αυτό λέω, στο Λεωνίδα, ναι, αν το πληρώσω, έχω καθαρίσει και έχω επιστρέψει εκεί που θα ήθελα να επιστρέψω όταν είμαι 18 χρονών, που δεν θα ήθελα να μπω στο δρόμο που μπήκα και να μπω σε έναν άλλον. Οπότε κατά έναν τρόπο αυτός ο άνθρωπος κυνηγάει τον εαυτό του σε μια παιδικότητα των 18 χρονών, δηλαδή στη στιγμή που έκανε το λάθος, γιατί στα 18 του αυτός μαχαίρωσε δύο για τη γυναίκα που είχε εκείνη τη στιγμή. Ένα δηλαδή, έγκλημα πάθους. Έγκλημα πάθους. Δεν έχει σημασία αυτό, σου λέω. Σημασία έχει ότι για μένα αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή της ζωής του ψάχνει το διπλό του δρόμου που υπήρχε και πήρε το ένα δρόμο ή δυνατόν να έπαιρνε τον άλλο δρόμο, ας πούμε, και ψυχείται και σώμα τη γυρίζει σε αυτό το σημείο, και αυτό έχει να κάνει με την ειλικρίνειά του και με
το πώς είναι στημένος. Δηλαδή, και έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι και το σημείο που μας δείχνει που είναι ευάλωτος και γι' αυτό και τον εμπιστευόμαστε. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι τον εμπιστευόμαστε από το πρώτο καρέ που τον βλέπουμε. Δεν σκοτώνει ούτε από χαρά, ούτε από εκείνο, ούτε είναι μανιακός, ούτε τίποτα. Τον βλέπεις ότι είναι κάπου αλλού. Και το κάνει και γρήγορα κιόλας. Ο τρόπος με τον οποίο αυτός εκτελεί είναι πολύ γρήγορος. Είναι πολύ γρήγορος. Αυτό ήταν ένα άλλο σημείο που με απασχόλησε. Πως σκοτώνει, δηλαδή κάνει γκάμπα, γκάμπα, μπαμπα, μπαμπα, μαγκές ή κάνει, σωμαδεύει το... και φεύγει. Δηλαδή, έκανα τη δουλειά μου. Οκ. Okay. Εγώ αυτό έπρεπε να κάνω, αυτό έκανα και φεύγει. Οπότε όλο αυτό σε ένα βάθος λοιπόν από εκεί που έρχεται ήταν αυτό το παιδικό κόλπο που τελικά βγήκε σαν τέτοιο. Όλα αυτά, ξέρεις, με δημιουργούν πάλι ένα ερώτημα το οποίο έχω γενικά για τους ηθοποιούς. Δηλαδή, υπάρχει μια σχολή ηθοποιίας η οποία λέει ότι ο ηθοποιός πρέπει να ταυτίζεται με τον ήρωα που υποδύεται. Δηλαδή, σκέφτομαι τον Ρόμπερτ Ντενίρο ως έναν ηθοποιό ο οποίος λένε, οι ηθοποιοί που δουλεύουν μαζί του, ότι τόσο πριν όσο για τη διάρκεια των γυρισμάτων συμπεριφέρεται όπως ο ήρωας τον οποίο υποδίδεται. Και μάλιστα μερικές φορές λένε και τρομακτικός όταν παίζει κάποιον άγριο. Και υπάρχει μια άλλη σχολή που λέει ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο εγκεφαλικοί με τους ήρωες που υποδιόμαστε, να κρατάμε μια απόσταση. Εσύ πώς προσεγγίζεις τους ήρωες σου? Εντάξει, εξαρτάται. Όπως το είπα και πριν, ότι αυτό είναι σε σχέση και με τον σκηνοθέτη που είσαι και τη ζητάει. Κονομίδης λέει: μέσα σου βρες το στράτο. Τελείωσες. Αυτό σημαίνει ότι ταυτίζεσαι με μια. Ότι σου λέει. Δεν ταυτίζεσαι ακριβώς. Πας ένα βήμα παρακάτω. Σου λέει: μέσα σου βρες το στράτο. Αυτό σου λέει ότι εν δυνάμει θα μπορούσες. Έχεις ένα κομμάτι. Γιατί είναι κομμάτι μιας κοινωνίας που έχει χτιστεί και αυτό. Δηλαδή, κάπου υπάρχει εκεί μέσα. Οπότε δες αυτό. Αν το αφήσεις, αν δηλαδή κόψεις καπίστρι, να το πούμε έτσι, σε τι λιβάδια θα βγεις. Τι βουνά θα ανέβεις, τι σπηλιές θα χωθείς, σε τι λίμνες θα κολυμπήσεις, ποια λουλούδια θα μυρίσεις και πώς θα πας παρακάτω. Από πού θα φας, τι θα πιείς, δηλαδή αυτό σου λέει. Βρες το εσύ αυτό το κομμάτι, κάνε μια κλακ και φύγε. Μπορείς να μου το κάνεις, αυτό σου λέει αυτός. Οπότε εκεί πέρα, με ποιον ήρωα ταυτίζεσαι, τίποτα. Ταυτίζεσαι με ένα κομμάτι του εαυτούς που θα ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα πιθανά. Ή βρίσκεις ένα που δεν θα ήθελα, αλλά που εν δυνάμει θα μπορούσε ή που θα του άρεσε να το κάνει. Δηλαδή είναι μια τέτοια προσέγγιση με τον Οικονομίδη ειδικά. Και δεν το ζητάει μόνο από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, το ζητάει και από σένα που θα άρεσε να παίξεις, με πάση περιπτώσει, έναν ήρωα εκεί στο βάθος και θα μιλάς με κάποιον άλλο. Θεωρείς ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς σου. Παρ' όλα αυτά, από άποψη, από ό,τι ξέρω, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, έχεις αρνηθεί να παίξεις σε σίριαλ στην τηλεόραση, όπως και στο θέατρο. Αυτό κάνει σε πολλούς εντύπωση, θεωρείς ένας καθαρά κινηματογραφικός ηθοποιός. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτών των επιλόγων σου? Τίποτα, γουστάρω το σινεμά, δεν έχει κάτι άλλο. Και δεν παίζεις στο θέατρο? Αφού γουστάρω το σινεμά. Τόσο απλό. Ναι, ρε. Δεν είναι, δηλαδή. Μ' αρέσει όλη αυτή η διαδικασία που σου περιέγραψα τώρα. Είναι. Δεν με ξαναβάλεις τώρα στο τρίπ αυτό. Σου λέω, είναι διαδικασία. Μου λέει, δεν είναι. Όπως κάποιος, ότι ένας ηθοποιός του θεάτρου εκτίθεται πιο πολύ. Ενώ ένας ηθοποιός του σινεμά. Σε τι εκτίθεται? Θα σου εξηγήσω. Ένας ηθοποιός του σινεμά παίζει κάτι λάθος ή παίζει κακά. Το ξανακάνει. Ένας στο θέατρο είναι live. Άμα κάνεις λάθος, έκανες λάθος. Τέλος. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά, μωρέ. Για πες μου λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τώρα, εντάξει. Δεν θέλω να κάνω τέτοιο είδους συγκρίσεις. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι. Εγώ επέλεξα, είναι επιλογή μου. Mm-hmm. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή μπαίνεις σε ένα δίλημα, ρε παιδί μου. Τη στιγμή που μπαίνεις στο δίλημα, πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Κάνεις την επιλογή, δείχνει και λίγο από το χαρακτήρα σου. Αυτά είναι όλα και όλα. Τόσο, δηλαδή, σε τέτοια ανάπτυξη παίζουν αυτά. Διαλέγω αυτό και όχι εκείνος, κάτι μπορεί να λέει και για μένα. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Mm-hmm. Οπότε. Η σχέση μου είναι πιο αλήτικη, πιο ανοιχτή, ας πούμε, με το σινεμά. Είναι λίγο χώρος που τον καταλαβαίνω καλύτερα, καταλαβαίνω τώρα τους ανθρώπους και εκεί παίζεις. Έχεις 30 ανθρώπους γύρω-γύρω κάθε μέρα, οι οποίοι, πίστεψέ με, το κάθε τους βλέμμα το νιώθεις απάνω στη στιγμή που θα κάνεις, ας πούμε, το λάθος εκείνο και το άλλο. Μπορεί να ξαναπάς και άλλες λήψεις, αλλά αυτό έχουν άλλες έννοιες. Μπορεί να πας 200 λήψεις για 200 διαφορετικούς λόγους.
γιατί πέρασε μια αμύγα, γιατί κάποιος ερεύτηκε, γιατί κάποιος έκανε που δεν έπρεπε να κάνει κτλ. Αυτά είναι άλλες θεωρίες. Το γιατί πας, ας πούμε, μια ακόμα λήψη. Γιατί κάνεις πρόβα στο θέατρο, είναι το ίδιο. Είναι δύσκολο το ένα, δύσκολο και το άλλο. Όταν λοιπόν, ας πούμε, βρίσκεσαι σε αυτό και λες, τι κάνω. Θέατρο, τηλεόραση, σινεμά, όλα μαζί, κάνω και εκείνο. Κάποιος απαντάει όλα, κάποιος απαντάει τα δύο από τα τρία, κάποιος τα τέσσερα από τα τρία και πάει λέγοντας. Εγώ είπα, ας πούμε, μ' αρέσει το σινεμά, θα τσουλήσω στο σινεμά. Πιστεύω ότι το ελληνικό σινεμά, ας πούμε, γιατί τώρα μιλάμε για... Όταν μπήκα, ας πούμε, στα ζητήματα του ελληνικού κινηματογράφου, ήταν αρχές του 90. Πίστευα ότι ο ελληνικός κινηματογράφος σιγά-σιγά θα πάρει τα πάνω του και ότι έχει πράγματα να δείξει, να ασχοληθεί και να στείλει και έξω και τα λοιπά και τα λοιπά. Πράγμα το οποίο σιγά σιγά έγινε, δηλαδή εκεί μέσα παλέψαμε. Και αυτό δεν σου αφήνει και πολλά, πρακτικά δηλαδή πλέον, δεν μου άφηνε και πολλά περίπτωση, γιατί πάντοτε ήμουν αχωμένο σε κάτι, είτε από την πλευρά, ας πούμε, του γυρίσματος, της ηθοποιίας, είτε της παραγωγής, είτε γράφαμε, είτε κάναμε τα ράναμε, ήμουν κάπως χωμένος μέσα στην όλη ιστορία. Και δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι okay, μπορώ να κάνω και αυτό και το βράδυ να πηγαίνω και να κάνω και το άλλο και μετά να κάνω και το άλλο. Εντάξει, δεν είχα αυτόν τον χρόνο για όλο αυτό. Δεν είμαι τόσο πειθαρχημένος εγώ για να κάνω αυτά τα πράγματα. Αν θες, ας πούμε, δηλαδή, ο κινηματογράφος και δηλαδή, ανέχεται την απειθαρχία μου, ας πούμε, πώς να το πω, την αταξία μου, κατά έναν τρόπο. Μια και αναφέρθηκες στον ελληνικό κινηματογράφο, στο οποίο έχεις παίξει σε πολύ σημαντικές ταινίες ελληνικές, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι στη σημερινή Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και της αντιπιστικής κρίσης να κάνεις ταινίες, που έτσι κι αλλιώς απαιτούν και κάποια λεφτά. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, μωρέ, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι δύσκολο για τους παραγωγούς, καταρχήν, ας μας ξεκινήσουμε από εκεί που είναι ένα βασικό θέμα εκκίνησης. Δηλαδή, έχω ένα σενάριο, το κάνω ταινία, σημαίνει ότι έχω ένα σενάριο και βρίσκω εσένα που είσαι παραγωγός, εσύ πρέπει να βρεις τα λεφτά, να διασφαλίσεις, ας πούμε, τα 30, 40, 50 άτομα τα οποία για δύο μήνες θα ασχολούνται με αυτό το πράγμα σαν γύρισμα, θα έχουν ασχοληθεί και τρεις μήνες πριν και πιθανότατα άλλοι τρεις μήνες μετά. Δηλαδή είναι ένας μαραθώνιος, ας πούμε, εξόδων, τα οποία με κάποιον τρόπο πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να ξαναγυρίσουν πίσω. Στην ιδανική περίπτωση, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εκεί μέσα είναι δύσκολο, όντως. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο και την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει αρκετοί, θα τους έλεγα αρκετούς, μετριούνται, ας πούμε, στο δάχτυλα του ενός χεριού, αλλά είναι αρκετοί ιδιώτες, οι οποίοι, ας πούμε, έχουν σιγά-σιγά μπει στο κινηματογραφικό χώρο. Εμείς σε παραγωγή. Σαν χρηματοδότες, ναι, ναι, και παραγωγή. Σαν παραγωγή, ας πούμε, μερικοί από αυτούς, οι οποίοι έχουν δει ότι ο κινηματογράφος μπορεί εν δυνάμει και είναι αυτή τη στιγμή ένα πολιτιστικό προϊόν. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, λύνει και τα χέρια σε ορισμένους από τους κλασικούς παραγωγούς, οι οποίοι αναγκάζονταν να η μόνη τους επαφή να ήταν η παλιά ΕΡΤ, ας πούμε, και το κέντρο κινηματογράφου, το οποίο φυσικά ακόμα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια όσο μπορεί στο κλείσιμο της τρόφιγγας που το έχουν κάνει, ας πούμε, γενικά όπως έχουν κάνει στα περισσότερα πράγματα. Να γυρίσουμε τώρα πάλι στην ταινία. Είναι η τρίτη συνεργασία σου με τον Οικονομίδη. Η ναι. Πρώτη ήταν Ψυχή στο στόμα. Ψυχή στο στόμα, η δεύτερη ήταν ο Μαρκελογάλτης και τώρα είναι η τρίτη. Ναι. Και μάλιστα είδα στα credits της ταινίας ότι συμμετέχεις και στο σενάριο. Μπορείς να μου πει, δηλαδή, πώς ορίμασε αυτή η σχέση και βεβαίως μέρος της ερώτησης είναι γράφεις γενικά σενάρια. Κοίταξε, από τότε που γνωριστήκαμε με τον Γιάννη και στη Ψυχή στο στόμα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν εντύπωση, δεν τα ξεχνάω κι εγώ αυτά, έχουν εντύπωση ότι έχει βάλει και το όνομά μου και ακόμα εκεί και στην Ψυχή στο στόμα. Α, και στην Ψυχή στο στόμα. Νομίζω ναι. Έχει σίγουρα του Λίτσι, φυσικά που ήταν ο Ερικός που ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος, γιατί και αυτός είχε σεναριακά, τον είχε απασχολήσει και ο ρόλος του αλλά και το story γενικότερα.
Και έχω την εντύπωση ότι είχε βάλει και δικό μου. Αυτό έχει να κάνει καταρχήν με μια γενναιοδορία, ας πούμε, του Οικονομίδη. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι συμμετέχετε, σας βάζει όταν γίνονται οι πρόβες και λοιπά, να γίνει ακριβώς, το ίδιο σώμα. Ακριβώς γι' αυτό. Και άρα συμμετέχεις αναγκαστικά και στα δημόσια. Γι' αυτό και σου λέω, ας πούμε, ότι στην ψυχή, στο στόμα που, κυρίως, ας πούμε, που ο κύριος ρόλος, συγγνώμη, ήταν ο Λίτσης. Ο Λίτσης ήταν από πάνω και σεναριακά και το όνομά του υπάρχει στο σενάριο. Εντάξει, γουστάρω το να μπαίνεις και στο σενάριο. Γι' αυτό σου είπα πριν, κάνω και μόνο σινεμά, γιατί με απασχολούν και άλλα πράγματα. Δεν είναι ότι παίρνω το σενάριο ένα μήνα πριν, μαθαίνω αυτά και πάω παίζω δύο μήνες, άντε γεια, και μετά κάθομαι για δύο χρόνια. Είναι ότι, ας πούμε, μπαίνεις σε μια διαδικασία των έργων που είναι να γίνουν. Ή πιθανά που να μην γίνουν ποτέ, αλλά που βάζεις το κεφάλι σου να δουλέψεις και εκεί μαθαίνεις κιόλας πράγματα. Δηλαδή, σου λέει και πολλά πράγματα και για την ηθοποιία, σου λέει και πολλά πράγματα και για τη σκηνοθεσία του εαυτού σου, ας πούμε, πάνω σε αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν σε την τελευταία ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Εξής, ότι η ταινία, το ανέφερες και εσύ στην αρχή, παίχθηκε στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Και μάλιστα, να κάνουμε τη διευκρίνηση, ότι ήταν η πρώτη ταινία ελληνική που πήγε στο διαγωνιστικό τμήμα μετά από 10 χρόνια. Για 10 χρόνια να πάει στο διαγωνιστικό τμήμα. Το πρώτο δεν θα μου πει και τη διεθνή απήχηση και της ταινίας, και αν βλέπεις να υπάρχει μια διεθνής απήχηση για το ελληνικό σινεμά γενικότερα. Η διεθνή, αρχίσουμε από το τέλος, τη διεθνή απήχηση, ας πούμε, του ελληνικού κινηματογράφου, νομίζω ότι την έχουμε δει όλοι. Εντάξει, υπάρχουν ταινίες μέχρι τώρα που έχουν από... και εγώ δεν το πάω μόνο στην τελευταία διετία και τριετία, από τις αρχές του 2000, που άρχισαν και χτύπαγαν τις πόρτες σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού και γίνονταν δεκτές. Και γίνονταν δεκτές και με ωραίο τρόπο, και έφευγαν και με βραβεία, έφευγαν με διακρίσεις, αν μη τι άλλο, έφευγαν με κάποιο είδους αναγνώριση του τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί να κάνουν. Οπότε αυτό το απαντάνε τα γεγονότα, δεν χρειάστηκε εγώ να πω κάτι άλλο, φυσικά συμφωνώ. Όσον αφορά τώρα την ταινία που πήγε στο Βερολίνο, ας πούμε, η ταινία έγινε δεχτή με πάρα πολύ ζεστό τρόπο. Την παρακολούθησα και εγώ στην προβολή της στην μεγάλη αίθουσα, ας πούμε, στην Μπερλινάλε εκεί πέρα, την πρώτη βραδιά που έγινε η επίσημη πρεμιέρα της κτλ. Μια γεμάτη αίθουσα που από ένα σημείο και μετά και αρκετά γρήγορα μέσα στην ταινία καρφίτσα να έπεφτε σε μια τεράστια, σε αυτή την τεράστια αίθουσα των χιλίων κάτι θέσεων γεμάτο, θα την άκουγες. Δηλαδή ήταν όλοι καρφωμένοι στο τι θα γίνει παρακάτω. Αυτό σου δείχνει και με κατά έναν τρόπο ότι την παρακολούθησαν την ταινία. Δεν έφευγε κόσμος, δεν κίνο, δεν το άξιζε. Τα φεστιβάλ είναι και περίεργα μέρη. Ο άλλος μπορεί να έχει δει και τέσσερις ταινίες πριν. Μπαίνει και σε σένα μέσα, ξύνει το κεφάλι του. Λέει τι θα δω τώρα, ποιοι είναι αυτοί, η Ελλάδα, πού είναι η Ελλάδα και τέτοια. Δηλαδή όλα αυτά παίζουν σε ένα φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά η ταινία η ίδια με την οντότητα και, το φως που εξέπεμπε, ας πούμε, απέναντι, και που εκπέμπει φυσικά και εδώ, αλλά μιλάμε για εκείνη τη στιγμή. Ήταν τέτοιο που ο άλλος έλεγε τι βλέπω εδώ, ήταν λίγο έτσι. Οπότε από αυτή την πλευρά ήμασταν ευχαριστημένοι, το καταλαβαίνεις, εντάξει. Τα σχόλια, έγιναν πάρα πολλά σχόλια. Τα σχόλια είναι τα σχόλια των κριτικών και τα σχόλια του κοινού. Τα σχόλια του κοινού ήταν κυρίως υπέρ της ταινίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποιος τους εντυπωσίασε αρκετά χωρίς να γράψουν κάτι, κάποιος τους εντυπωσίασε και έγραψαν μια παρατήρηση, άλλοι έγραψαν τρεις παρατηρήσεις. Το γενικό όμως της όλης ιστορίας, της επαφής της ταινίας με το κοινό εκεί πέρα, ήταν ότι η ταινία αυτή κάτι τους είπε και τους είπε κάτι ζωρικό. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βαγγέλη, για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά. Καλή τύχη σε όλα. Σε όλα και σε σένα. Να είσαι καλά.